Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα βίντεο μας με ηλεκτρικό σκούτερ. Συγκεκριμένα δίπλα μου μπορείτε να δείτε το Yandea C1S Pro. Αν το όνομα Yandea δεν σας λέει πολλά, μάλλον δεν παρακολουθείτε πολύ στενά την αγορά ηλεκτρικών σκούτερ, καθώς είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών βγήκλων παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, όπου ηλεκτρικά δίγυκλα, κυρίως σκούτερ, αλλά και ποδήλατα και πατίνια. Έτσι, χαρήκαμε όταν μάθαμε ότι επιτέλους έρχεται στην Ελλάδα και επίσημα μέσω της Mototrend, που εντελώς συμπτωματικά ιδρύθηκε και την ίδια χρονιά με τη Yandea το 1997. Η Yandea έγινε ο παγκόσμιος κολοσσός ξεκινώντας από την Κίνα. Η Mototrend στην Ελλάδα είναι κυρίως γνωστή για τα brands Kymco, το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει και το μέλλον με τα ηλεκτρικά σκούτερ που ήδη διαθέτει η εταιρεία, αλλά και την τεχνολογία Battery Swap που τα είδαμε και στο Μιλάνο στην EICMA, σας τα δείξαμε, θα ασχοληθούμε με αυτά το επόμενο διάστημα. Αλλά και το brand Vogue, το οποίο ήδη έχουμε δει κάποια prototypes ηλεκτρικών μοτοσυκλετών, όχι επίσημα διαθέσιμα στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα θα μας απασχολήσει και αυτό στο μέλλον. Εμείς θα εστιάσουμε στο brand Yandea αυτή τη στιγμή, ξεκινώντας με το C1S Pro, το οποίο δεν είναι από τα μικρά μοντέλα της γάμας, είναι L3E, είναι κατηγορίας 125 κυβικών εκατοστών, με καλή ισχύ, δύο μπαταρίες για μεγάλη αυτονομία και έναν σχεδιασμό πολύ ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό της κατασκευάστριας εταιρείας. Το είχαμε για αρκετές μέρες στα χέρια μας, το δοκιμάσαμε εκτενώς, γιατί θέλαμε να δούμε όσο περισσότερα μπορούμε. Είναι το πρώτο μοντέλο της Yandea που δοκιμάζουμε. Τους επόμενους μήνες όμως θα δείτε και τα υπόλοιπα μοντέλα στην γάμα στο κανάλι μας. Γι' αυτό κάντε ένα subscribe και σας ευχαριστούμε επί την ευκαιρία, καθώς φτάσαμε τους 8.000 subscribers. Συνεχίζουμε με τη δική σας εμπιστοσύνη να δοκιμάζουμε κάθε τι ηλεκτρικό. Μπορείτε να δείτε όλα τα μοντέλα της Yandea στην Ελλάδα στο επίσημο site της εταιρείας, αλλά δεν λέμε περισσότερα. Πάμε να δούμε το C1S Pro. Να είμαστε λοιπόν με το Yandea C1S Pro. Πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ είναι λοιπόν το σκούτερ της εταιρείας, το οποίο όπως σας είπαμε ήδη έχει έναν πολύ ιδιαίτερο σχεδιασμό και αυτό θα το καταστήσει πολύ εύκολα να το αναγνωρίσετε στο δρόμο. Τόσο τα φωτιστικά σώματα που κάθε εταιρεία προσπαθεί με το δικό της είδος να ξεχωρίσει, όσο και γενικότερα με τη σχεδιασή του. Βλέπετε εδώ καμπύλες, όχι πολλές λεπτομέρειες που να τραβάνε την προσοχή, γενικά ένα καμπυλωτό σώμα αλλά με ορισμένες γραμμές και τα χαρακτηριστικά αυτά φωτιστικά σώματα τόσο εμπρός όσο και πίσω που θυμίζουν το λογότυπο της εταιρείας, το οποίο βρίσκεται σε πάρα πολλά σημεία, ακόμα και εκεί που δεν το περιμένετε. Για παράδειγμα, αν εδώ ανοίξω τη σέλα, θα δείτε ότι βρίσκεται ακόμα και σε ορισμένες βίδες πάνω στο σασί. Πάμε λοιπόν να πούμε κάποια πράγματα για το σκούτερ, ξεκινώντας από φυσικές διαστάσεις και βάρος. Έχουμε μήκος 1,8 μέτρα, πλάτος 73 εκατοστά και ύψος 1,2 μέτρα, όλα αυτά όπως το βλέπετε. Το βάρος του είναι στα 87 κιλά και αυτό σας δίνει μια εικόνα των διαστάσεων και του πόσο εύκολα θα μπορείτε να το διαχειριστείτε ή όχι εντός εισαγωγικών. Το υπάρχει σε γκρι χρώμα, αυτό το bubbly gray, που είναι και το μόνο διαθέσιμο χρώμα για το C1S Pro. Επίσης, ίσως ενδιαφέρει και το μεταξώνιό του, το οποίο είναι στα 126 περίπου εκατοστά. Είναι γενικότερα ένα σκούτερ, όχι μικρών διαστάσεων, μεσαίων θα το λέγαμε, με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο σχεδιασμό. Έχουμε και ένα fairing αρκετά μεγάλο στο εμπρός μέρος, φημέ, ανεμοθώρακα, το οποίο βοηθάει όταν κινείστε με μεγάλες ταχύτητες να μην έρχεται ο αέρας πάνω σας, βοηθάει. Οι καθρέφτες δεν είναι στρογγυλοί, είναι παραλληλόγραμμοι σχεδόν. Κάποιες λεπτομέρειες, θα τα δούμε όλα όμως συνέχεια πιο αναλυτικά. Κάτι που είναι σημαντικό να τονίσουμε για την οθόνη αυτή που βλέπετε, η οποία είναι LCD, είναι ότι δεν είναι η οθόνη που έρχεται με τα ελληνικά μοντέλα. Είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι εισαγωγής για σκοπούς δοκιμών. Οπότε τα μοντέλα στην Ελλάδα δεν θα έχουν αυτήν την οθόνη, έχουν οθόνη υγρών κρυστάλλων, η οποία είναι και πιο ευανάγνωστη την ημέρα και δεν υποφέρει από το φαινόμενο του burn-in όταν το αφήσετε πολύ ώρα στον ήλιο. Οπότε είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Να πούμε ότι από πλευράς απόστασης από το έδαφος είναι σχετικά καλά τα πράγματα και όταν λέμε σχετικά καλά εννοούμε για ένα σκούτερ που έχει τις μπαταρίες στο πάτωμα εδώ, που συνήθως έχει πολύ μικρή απόσταση από το έδαφος και βρίσκει εύκολα κάτω. Δεν συμβαίνει αυτό. Έχει προσπαθήσει η εταιρεία να σηκώσει το πάτωμα όσο μπορεί για να έχετε καλό ground clearance. Σίγουρα θα βρείτε σε κάποιο πολύ μεγάλο σκαλοπάτι οτιδήποτε τέτοιο, αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με άλλα σκούτερ που έχουν τις μπαταρίες στο πάτωμα. Το μειονέκτημα βέβαια είναι ότι επειδή είναι τόσο ψηλά το deck, είναι μικρή απόστασή του σε σχέση με τη σέλα. Έτσι, αν έχετε πολύ μεγάλα πόδια, πολύ ψηλά πόδια, θα δείτε ότι η γωνία των γονάτων είναι λίγο μεγαλύτερη από όσο θα θέλατε. Είναι αρκετά ψηλό το πάτωμα,
αλλά για αναβάτες μικρού μεσαίου αναστήματος είναι ok αυτές οι διαστάσεις. Το εμπρός φωτιστικό σώμα, το οποίο φυσικά έχει και μικρή μεγάλη σκάλα. Η μεγάλη σκάλα είναι το κάτω τμήμα, το κάτω καθρέφτης, η μικρή είναι το πάνω. Να πούμε ότι ρυθμίζεται και είναι σημαντικό ότι ρυθμίζεται, γιατί στο σκούτερ της δοκιμής χτυπούσε αρκετά ψηλά. Ρυθμίζεται όμως σύμφωνα με την εταιρεία, οπότε μπορείτε να το χαμηλώσετε ή να πάτε να σας το χαμηλώσουν. Τα φλας βρίσκονται εδώ. Κάτω από το τιμόνι και κάνουν αυτό τον δυνατό χαρακτηριστικό ήχο. Στο πίσω μέρος βρίσκονται εδώ τα φλας, LED φλας φυσικά, εκατέρωθεν του πίσω φωτιστικού σώματος. Για τα χειριστήρια θα μιλήσουμε αργότερα. Η σέλα μεγάλη, με ωραίο τελείωμα εδώ για τον οδηγό, ώστε να είναι ακόμα πιο αναπαυτική. Δεν μας κούρασε ακόμα και μετά από πολύ ωρή χρήση. Εδώ κάποιες λεπτομέρειες, σε ένα εσπρό, τα πατάκια για τον δεύτερο αναβάτη, τον συναναβάτη. Έχουμε το πλαϊνό stand με πλαστικό προστατευτικό, το κεντρικό stand, και εδώ θα διαπιστώσετε ότι έχουμε μια καινοτομία από τη Γιαντέα σε αυτό το τομέα, αλλά θα μιλήσουμε αργότερα για το μοτέρ. Είναι ένα side motor, δεν είναι λοιπόν ούτε hub motor ενσωματωμένο στον τροχό όπως έχουμε συνηθίσει, ούτε κεντρικά τοποθετημένο που στέλνει την κίνηση πίσω με η μάντα. Όλο αυτό είναι το μοτέρ, έχει μέσα εσωτερικά σύστημα γραναζιών και έτσι κινεί τον τροχό, αλλά ο τροχός καθ' αυτός δεν είναι συμπαγής όπως βλέπετε. Έχει μια κανονική ζάντα, λίγο διαφορετική από ό,τι συνήθως, με άλλο offset, αλλά είναι ανοιχτός ο τροχός, να το πω έτσι. Από πλευράς ποιότητας πλαστικών θα το κατατάσσαμε στο μέσο όρο για σκούτερ που δοκιμάζουμε κατά καιρούς από αυτήν την κατηγορία. Κοινώς και επειδή το μοντέλο της δοκιμής έχει 1420 χιλιόμετρα, είχαμε την ευκαιρία να δούμε πώς συμπεριφέρεται μετά από τόσα χιλιόμετρα στην πόλη, σε λακκούβες κτλ. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι τριγμοί λοιπόν από τα πλαστικά στο εμπρός μέρος, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερα ενοχλητικό. Αυτή είναι η εμπειρία μας μέχρι στιγμής. Να μιλήσουμε λίγο για αναρτήσεις. Στο εμπρός μέρος έχουμε τηλεσκοπικό πυρούνι 30 χιλιοστών διαμέτρου και πίσω έχουμε διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, τα οποία μπορείτε να διακρίνετε εδώ και εδώ. Γενικά είναι μια ανάρτηση μάλλον basic, με αναβάτη 75-80 κιλών μας κάλυψε στις περισσότερες περιπτώσεις. Σε μεγάλες εγκάρσεις ανομαλίες βέβαια, γιατί οι δρόμοι μας είναι πολύ κακοί όπως γνωρίζετε, το κοπάνημα είναι αναπόφευκτο, και αυτό που παρατηρήσαμε είναι μια μικρή αίσθηση floating σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ικανή να διαταράξει την ισορροπία μας, είναι απόλυτα ασφαλές. Ίσως με μεγαλύτερο βάρος αναβάτη να θέλαμε κάτι λίγο πιο firm, λίγο πιο σφιχτό από πλευράς ανάρτησης, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ok και αυτή κοντά στο μέσο όρο της κατηγορίας. Ώρα να μιλήσουμε για φρένα. Δισκόφρενα φυσικά εμπρός και πίσω, 180 χιλιοστών στο πίσω μέρος, στη δεξιά πλευρά, και στην μπροστά 220 χιλιοστά ο δίσκος εδώ. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να τονίσουμε, ότι υπάρχει CBS, δεν υπάρχει ABS, υπάρχει CBS, το οποίο σημαίνει ότι πιέζοντας την αριστερή μανέτα πιάνει και το πίσω και το εμπρός φρένο ταυτόχρονα, οπότε θα έχετε αποτελεσματικό φρενάρισμα. Η δεξιά μανέτα φυσικά πιάνει το εμπρός φρένο και θέλει λίγη παραπάνω δύναμη η αριστερή μανέτα λοιπόν, αλλά θα έχετε καλό αποτέλεσμα. Και πάλι βέβαια χρειάζεται μια προσοχή στα απότομα μπλοκαρίσματα, στο απότομο τράβηγμα της μανέτας σε ολισθηρές κατηφόρες για παράδειγμα. Παρότι πιάνουν και τα δύο φρένα, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ο εμπρός τροχός να ολισθήσει, οπότε λίγο προσοχή χρειάζεται εκεί πέρα, αλλά σε γενικές γραμμές η ύπαρξη CBS είναι στα θετικά αυτού σκούτερ, δεν είναι δεδομένη στην κατηγορία, οπότε την βάζουμε στα συν. Η τροχή είναι των 12 ιντσών, είναι μια διάσταση πολύ κοινή στα ηλεκτρικά σκούτερ αυτής κατηγορίας εκ Κίνας. Τα ελαστικά είναι 90-90-12 εμπρός και 180-12 πίσω. Η εταιρεία δίνει και τις προτινόμενες πιέσεις, θα τις αναφέρουμε ενδεικτικά, 1,75 μπαρ εμπρός, 2,5 μπαρ πίσω. Γενικά τα ελαστικά μας κάλυψαν με την πρόσφυσή τους,
δεν μας προβλημάτισαν σε καμία περίπτωση. Η διάμετρος των τροχών είναι κάτι που αντικειμενικά σίγουρα θέλουμε να δούμε στα ηλεκτρικά σκούτερ να γίνεται μεγαλύτερη, να φτάνει τις 14 ίντσες για τα ηλεκτρικά σκούτερ πόλης, αλλά μετά από λίγη συνήθεια και με τις 12 ίντσες είστε ok. Αφού είδαμε λοιπόν τα βασικά, πάμε να δούμε και άλλα πραγματάκια. Εδώ έχουμε ένα μικρό αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος χωράει άνετα για παράδειγμα μπουκαλάκι νερό, μια τάξη μεγέθους, και έχει και μια κρυφή εδώ εισαγωγικών USB θύρα για να επαναφορτίζετε το κινητό σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Είναι αρκετά καλός αυτός ο χώρος, ικανοποιητικός. Εδώ έχουμε ένα γατζάκι το οποίο μπορεί να σηκώσει μέχρι 3 κιλαβάρους για να κρεμάσετε τα ψώνια, κάποιες σακούλες ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ είναι ο διακόπτης, ο κεντρικός διακόπτης μέσω του οποίου γίνονται όλα. Να ανοίξουμε και τη σέλα. Για να αποκαλυφθεί ο αποθηκευτικός χώρος, ο οποίος φτάνει τα 25 λίτρα. Εδώ έχουμε και το φορτιστή του σκούτερ, για τον οποίο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Εδώ είναι ο αποθηκευτικός χώρος. Από το βίντεο δεν μπορείτε να έχετε πλήρη εικόνα. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι χωράει ένα jet κράνος, δεν χωράει full face κράνος εδώ. Ακόμα και αν μιλάμε για μικρού μεγέθους κράνος, τουλάχιστον με μεσαίου μεγέθους που το δοκιμάσαμε, δεν χωράει να κλείσει το καπάκι. Και είναι λίγο κρίμα, γιατί από τη στιγμή που οι μπαταρίες είναι στο πάτωμα, θα μπορούσε να υπάρχει επαρκής χώρος εδώ για να χωράει ένα full face. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει. Είναι κάτι που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Κατά άλλα, είναι μεγάλος ο χώρος, απλά δεν χωράει full face κράνος. Εδώ είναι και ο κεντρικός ρελές, αν κάτι πάει στραβά. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι με αυτόν. Εδώ έχουμε και το σίδερο στο πίσω μέρος, τη λαβή. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να δέσετε και κάτι, να κρατιέτε ο συνεπιβάτης, ό,τι θέλετε. Γιατί άλλωστε μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει και σαν delivery scooter το C1S Pro. Μπορεί να του βάλει μια μπαγκαζιέρα ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα χειριστήρια και στο τέλος θα αφήσουμε αυτά που θέλετε να ακούσετε περισσότερο, την ισχύ της επιδόσης, την αυτονομία, τη φόρτιση κτλ. Εδώ λοιπόν έχουμε το remote του Yandea C1S Pro, το οποίο διαθέτει και keyless entry. Αυτό το remote λοιπόν επικοινωνεί με το σκούτερ ασύρματα και αν απομακρυνθείτε πάνω από 2 μέτρα θεωρεί ότι έχετε απομακρυνθεί πολύ και κλειδώνει αυτόματα το σκούτερ. Εδώ έχουμε ενσωματωμένο και ένα μικρό κλειδάκι για manual χρήση του διακόπτη. Αν χρειαστεί, αν έχετε βγάλει για παράδειγμα τις μπαταρίες, δεν μπορεί να λειτουργήσει ηλεκτρονικά. Οπότε σηκώνει το καπάκι, βάζει το κλειδί, τον περιστρέφεται πάρα πολύ άνετα. Κατά τα άλλα όμως είναι πλήρως keyless η λειτουργία, δηλαδή ελάχιστες φορές χρειάστηκε να βγάλουμε το κοντρολάκι από την τσέπη μας να το χρησιμοποιήσουμε, πατιώντας εδώ το κουμπί. Ακούσατε και το χαρακτηριστικό ήχο κλειδώματος-ξεκλειδώματος. Όλα γίνονται λοιπόν μέσω του διακόπτη, πιέζοντας τον μέσα μία φορά, εφόσον υπάρχει μπαταρία, ανάβει το λαμπάκι εδώ και μπορούμε είτε να τον περιστρέψουμε δεξιά, βλέπετε ότι έχει και φωτιζόμενο δακτύλιο γύρω γύρω, το πίσω αναβοσβήνει. Περιστρέφοντας τον δεξιά λοιπόν ενεργοποιείται το σκούτερ και είστε σχεδόν έτοιμοι να φύγετε. Περιστρέφοντας τον αριστερά ξεκλειδώνει η σέλα. Και στη συνέχεια, εάν στρίψουμε και το τιμόνι τέρμα και τον πιέσουμε αρκετά, μπορούμε να κάνουμε κλείδωμα του τιμονιού. Και με ένα τάκ ακόμα αριστερά, αφού είναι κλειδωμένο το τιμόνι, ανοίγει το καπάκι στο πάτωμα που αποκαλύπτει τις δύο μπαταρίες της εταιρείας, οι οποίες είναι συνδεδεμένες. Αυτά όσον αφορά αυτό το χειριστήριο. Όσον αφορά τα υπόλοιπα χειριστήρια και την οθόνη, εδώ στα αριστερά έχουμε κόρνα, αρκετά καλή. Εδώ έχουμε τα flash, δεν υπάρχει επαναφορά στα flash. Για να απενεργοποιήσετε για παράδειγμα το αριστερό, το πιέζετε απλά μια δεύτερη φορά. Το ίδιο και με το δεξί. Εδώ έχουμε μικρή μεγάλη σκάλα και πάλι δεν υπάρχει σινιάλο, μπορείτε να κάνετε μόνο on-off με το ίδιο πλήκτρο, και στο πάνω μέρος είναι το κουμπί της Opisten που κρατώντας τα πατημένο, αφού έχετε, είστε στο Ready Mode, ανάβει το R, οπότε μπορείτε με την καζιέρα να κάνετε Opisten με ταχύτητα μέχρι και 3 χιλιόμετρα την ώρα και μπορούμε να πούμε ότι γίνεται πάρα πολύ ομαλά αυτό. Όσο μεγάλη και αν είναι η κλίση λοιπόν προς την οποία θέλετε να κινηθείτε πίσω, θα τα καταφέρετε, γίνεται πάρα πολύ ομαλά και είναι πάρα πολύ βοηθητικό feature. Στο δεξί μέρος έχουμε το P, το οποίο είναι το Ready,
για να ξεκινήσετε, αλλιώς είναι σε parking mode, δεν ξεκινάει το σκούτερ και φυσικά πρέπει να έχετε σηκώσει το πλαϊνό stand για να μπορέσετε να μπείτε στο ready mode. Εδώ έχουμε το κουμπί του mode που αλλάζει μεταξύ eco και sport. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε εδώ, αλλάζει η ένδειξη μεταξύ eco και sport. Εδώ έχουμε το κουμπί του cruise control που αν πηγαίνετε με μια ταχύτητα και θέλετε να τη διατηρήσετε χωρίς να περιστρέφετε την καζιέρα, απλώς πατήστε το πλήκτρο. Σε αντίθεση με άλλα σκούτερ που έχουμε δοκιμάσει, το cruise control δεν λειτουργεί ακαριαία. Δηλαδή αν πηγαίνετε με 60 και το πατήσετε και αφήσετε την καζιέρα, δεν κρατάει αμέσως το σκούτερ 60 χιλιόμετρα την ώρα, πέφτει κάποια χιλιόμετρα και αρχίζει πολύ ήπια μετά να αυξάνει την ισχύ του, ώστε πολύ αργά να φτάσει στην ταχύτητα αυτή που του είχατε θέσει. Είναι μια πολύ ήπια λειτουργία, αλλά δεν πάβει να είναι ένα cruise control που λειτουργεί. Και εδώ έχουμε ένα πλήκτρο πρακτικά, το οποίο είναι τα αλάρμα. Να πούμε ότι ο συναγερμός δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρός, είναι μόνο αρκετή έντασή του όταν είστε σχετικά κοντά με το σκούτερ, αν είστε σε μεγάλη απόσταση δεν θα το ακούσετε βέβαια. Πάμε να πούμε και κάποια πράγματα για την οθόνη, η οποία δεν είναι τόσο ευανάγνωστη αυτή τη στιγμή. Εμείς τη βλέπουμε πολύ καλύτερα από ό,τι τη βλέπετε εσείς, δεν έχουμε τόσο μεγάλη αντανάκλαση. Σε κάθε περίπτωση εδώ έχουμε τη στάθμη των δύο μπαταριών, η οποία αν είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους σε επίπεδο εμφανίζεται και το icon ισορροπίας από κάτω. Αν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά στη στάθμη δεν υπάρχει ισορροπία και μετά δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Sport Mode, λειτουργεί μόνο στο Eco και δεν κάνει και ανάκτηση ενέργειας. Αυτό θα συμβεί εάν φορτίσετε για παράδειγμα μόνο τη μία μπαταρία και όχι την άλλη. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα κάνετε λογικά συνήθως. Εδώ μας λέει P, άρα είναι σε Parking Mode, εδώ είναι Ready. Βλέπουμε την ταχύτητα, βλέπουμε το Trip, βλέπουμε το οδόμετρο και αυτό εδώ γύρω γύρω είναι η ένδειξη της ισχύος. Εδώ μπορείτε να τη δείτε ίσως λίγο καλύτερα. Και αντίστοιχα ανάβουν πράσινα εικονίδια εδώ στα αριστερά για να δείξει ότι συμβαίνει ανάκτηση ενέργειας στις κατηφόρες. Να πούμε για την ανάκτηση ενέργειας ότι λειτουργεί πάνω από τα 22 χιλιόμετρα την ώρα, πάνω από τα 20 πρακτικά, 22 δείχνει το κοντέρ. Κάτω από τα 20 δεν λειτουργεί ανάκτηση ενέργειας, έχετε μόνο το φυσικό φρένο. Πάνω από τα 20 λοιπόν χιλιόμετρα την ώρα μπαίνει και ανάκτηση ενέργειας, η οποία δεν είναι πολύ έντονη, δεν θα σας φρενάρει μόνη της σε μια κατηφόρα. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε και το φρένο, αλλά βοηθάει σε ένα βαθμό και κάνει και μια ανάκτηση ενέργειας. Και αν έχετε αρκετή ισχύ θα δείτε το μετρητή να φτάνει στα κόκκινα πιέζοντας πολύ τον γκάζι σε μεσαίες ταχύτητες, εκεί αποδίδει το σκούτερ τη μέγιστη ισχύ του. Αυτά για την οθόνη, δεν έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις, έχουμε τα απολύτως απαραίτητα. Να τονίσουμε επίσης ότι όπως όλα τα smart scooters και το Yandea C1S Pro έχει συνδεσιμότητα με το δίκτυο, έχει ενσωματωμένο GPS, έχει Bluetooth, μπορείτε να το συνδέσετε με το κινητό σας και να κάνετε πράγματα, να βλέπετε πράγματα. Ωστόσο το συγκεκριμένο μοντέλο που έχουμε στα χέρια μας δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα και γι' αυτό δεν μπορούμε να σας τη δείξουμε σήμερα, αλλά τα μοντέλα της εταιρείας στην Ελλάδα με μελλοντικό update πολύ σύντομα θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν κανονικά με το δίκτυο και να σας παρέχουν όλα τα smart features και connectivity που περιμένουμε από ένα τέτοιο scooter. Και αφού μιλήσαμε για όλα αυτά τα βαρετά, πάμε να πούμε και αυτά που ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν περισσότερο και τα αφήνω πάντα για το τέλος, είναι η ισχύς, η απόδοση, οι επιδόσεις, η αυτονομία, η φόρτιση. Όλα αυτά λοιπόν που το ξεχωρίζουν από ένα τυπικό σκούτερ. Να πούμε για την ισχύ λοιπόν, έχουμε όπως είπαμε το side motor εδώ, το οποίο είναι μια ειδική κατασκευή της ίδιας της Yandea. Ο ηλεκτροκινητήρας λοιπόν αποδίδει 3000 watts συνεχής διαρκούς ισχύος, 6.000 watts peak ισχύος. Είναι μια ισχύς αρκετή, πρακτικά είναι 8,2 ύπη, για όποιον μπορεί να το κάνει εικόνα πιο εύκολα αυτό και είναι συνηθισμένος με τους ύπους, που του προσφέρει αρκετά καλές επιδόσεις, τόσο με ένα άτομο όσο και με αναβάτη μεγαλύτερου βάρους ή με δύο αναβάτες ή με φορτίο οτιδήποτε άλλο. 6.000 W πρακτικά είναι αρκετά για να ανεβείτε σε οποιαδήποτε κλίση, όσο μεγάλη και αν είναι. Ενδεικτικά εμείς με 80 κιλά, 85 κιλά μαζί με το φορτίο, σε μια πολύ απότομη ανηφόρα, κλίσεις 20% και ίσως λίγο μεγαλύτερη, είδαμε ότι με μπαταρία φορτισμένη στο Sport Mode ανεβήκαμε άνετα με 45 χιλιόμετρα την ώρα.
Ακόμα και στο Eco Mode όμως, όπου η ταχύτητα συνήθως περιορίζεται γύρω στα 55 χιλιόμετρα την ώρα, 50-55 χιλιόμετρα την ώρα, θα μπορέσετε να ανεβείτε στις περισσότερες κλίσεις χωρίς πρόβλημα. Στο Sport Mode όμως μπορείτε να έχετε και την μέγιστη τελική του σκούτερ, η οποία αγγίζει τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Πραγματικά λέμε πάντα ταχύτητες, γιατί στο Condair θα δείτε παραπάνω. Στο Condair είδαμε μέχρι και 90 χιλιόμετρα την ώρα, με φορτισμένη μπαταρία σε ελαφρά κατηφόρα. Αλλά το Condair κλέβει γενικά, κλέβει από 5 έως 7-8 χιλιόμετρα σε υψηλές ταχύτητες σίγουρα. Οπότε η πραγματική τελική ταχύτητα, όπως είπαμε, είναι αυτή που ανακοινώνει η εταιρεία, 80 χιλιόμετρα την ώρα. Ενδεικτικά σας έχουμε και μερικές επιδόσεις. Το 0-30 λοιπόν με πλήρη μπαταρία σε ευθεία έγινε σε 3 δευτερόλεπτα, το 0-50 σε 6 δευτερόλεπτα και το 0-70 σε 11,5 δευτερόλεπτα. Είναι αρκετά καλές επιδόσεις, αντίστοιχες με αυτές που θα περιμέναμε από ένα σκούτερ των 6 kW. Να πούμε ότι όπως τα περισσότερα σκούτερ και όπως οι περισσότεροι κατασκευαστές επιλέγουν να κάνουν, και το Sienna S Pro δεν δίνει γκάζι απότομα σε πολύ μικρές ταχύτητες. Και θα έλεγα ότι η Γιαντέα τον έχει κάνει ήπιο, πολύ ήπια την καμπύλη αυτή απόδοσης ισχύως. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά, θα το διαπιστώσετε και από την πρώτη βόλτα αλλά και από την ένδειξη στο καντράν, η πλήρης ισχύς αποδίδεται πάνω από τα 25 και 30 χιλιόμετρα την ώρα περίπου. Ανεβαίνει λοιπόν σταδιακά από τα 10-15 χιλιόμετρα την ώρα και πάνω αυξάνεται, αλλά με μια ήπια καμπύλη. Και κορυφώνεται εκεί γύρω στα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Εκεί θα δείτε την πλήρη ισχύ και το δείκτη να φτάνει στα κόκκινα εντός εισαγωγικών. Αυτό συμβαίνει για λόγους προστασίας των ηλεκτρικών μερών, για αντοχή του ελαστικού περισσότερο καιρό και για διάφορους άλλους λόγους. Προσωπικά δεν με πειράζει. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε διάφορα παιχνίδια με τον πίσω τροχό που ίσως θα θέλατε με τόση ροπή, αλλά είναι για το καλό του σκούτερ. Το μόνο που θα θέλαμε είναι σε πολύ απότομες κλίσεις που αναγκάζεται να σταματήσετε στη μέση της ανηφόρας και πρέπει να εκκινήσετε, εκεί να υπήρχε η πρόβλεψη για λίγο περισσότερη ισχύ ώστε να ξεκινάει πιο άνετα το σκούτερ. Όχι μόνο το συγκεκριμένο, όλα τα ηλεκτρικά σκούτερ έχουν αυτό το πρόβλημα. Πάμε να μιλήσουμε και για μπαταρίες, για αυτονομία, για φόρτιση. Όπως είπαμε, οι μπαταρίες είναι εδώ, μέσα στο πάτωμα, καλύπτονται αυτό το καπάκι και αυτό σημαίνει και χαμηλό κέντρο βάρους, άρα καλύτερη συμπεριφορά του σκούτερ. Οι μπαταρίες λοιπόν είναι 72 volts, 20 αμπερόρες η κάθε μία. Βρίσκονται εδώ στο πάτωμα, για να βγάλετε την μέσα πρέπει να βγει πρώτα η έξω, αλλά αυτή είναι πάντα η κύρια μπαταρία, η πρωτεύουσα με το πορτοκαλί καλώδιο, η άλλη έχει μαύρο. Και γιατί το τονίζω, γιατί αν έχετε στο μυαλό σας να το χρησιμοποιήσετε για παράδειγμα για delivery και να κινήσετε με τη μία μπαταρία ενώ φορτίζει άλλη, μπορείτε φυσικά να το κάνετε, λειτουργεί το σκούτερ απλά με μειωμένη αυτονομία προφανώς και με μειωμένη ισχύ, με μία μπαταρία λειτουργεί μόνο στο Eco Mode, δεν μπορεί να μπει στο Sport Mode. Αυτό να το θυμάστε. Μπορείτε να δείτε και την ένδειξη εδώ της μπαταρίας, χωρίς να τη βγάλετε από πάνω. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να κινήσετε μόνο με μία μπαταρία, κάποιοι που μπορεί να θέλετε να το κάνετε, να ξέρετε ότι αυτή είναι η πρωτεύουσα. Πάντα λοιπόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο αυτό το φις για να λειτουργεί. Οι μπαταρίες λοιπόν αυτές ζυγίζουν 11,5 κιλά η καθεμία. Θα αφαιρέσουμε εδώ την πρωτεύουσα για να την δείτε. Είδου λοιπόν η μία από τις δύο μπαταρίες του Sienna S Pro. 11,5 κιλά η κάθε μία και συνολική χωρητικότητά τους περίπου 2,9 κιλοβατόρες. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την εταιρεία, μια αυτονομία που μπορεί υπό ιδανικές συνθήκες να ξεπεράσει και τα 100 χιλιόμετρα. Πιο ρεαλιστικά όμως η αυτονομία είναι περίπου στα 80 χιλιόμετρα σύμφωνα με την εταιρεία. Εμείς αυτό που κάναμε είναι να τη δοκιμάσουμε σε πολλές διαφορετικές συνθήκες και με διάφορα modes λειτουργίας στην πόλη, εκτός πόλης, στον αυτοκινητόδρομο, για να δούμε την πραγματική αυτονομία. Σύμφωνα με την εταιρεία, βέβαια, η κατανάλωση είναι 49 βατόρες ανά χιλιόμετρο. Εμείς αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι με μία μεικτή χρήση, αλλά με συχνή χρήση του Sport Mode βέβαια, με αναβάτη 75-80-85 κιλών περίπου, είδαμε μέσα στην πόλη και λίγο εκτός αυτής μια αυτονομία περίπου 65-70-75 χιλιόμετρων. Φυσικά αν χρησιμοποιείτε το Eco Mode μόνο, με τη μέγιστη ταχύτητα που αυτό σας προσφέρει, δηλαδή τα 55 χιλιόμετρα την ώρα, αν κινήσετε λοιπόν με το Eco Mode σε μεικτή διαδρομή, δηλαδή με ανηφόρες και
φορτίο συχνά κτλ. Θα δείτε μια αυτονομία κοντά στα 80 χιλιόμετρα. Αν είστε ακόμα πιο εγκρατείς και χρησιμοποιείτε το Eco Mode με μια ταχύτητα 45 χιλιόμετρων περίπου την ώρα, όπως θα κάνατε με ένα σκούτερ 50, τότε θα δείτε 90 και χιλιόμετρα αυτονομίας, μπορεί να αγγίξετε και τα 100 που είναι το ιδανικό σενάριο που λέμε. Από την άλλη, δοκιμάσαμε και το ακραίο σενάριο που μπορεί να ενδιαφέρει αρκετούς από εσάς, δηλαδή το να βγείτε σε ένα ανοιχτό δρόμο και να πάτε τέρμα γκάζι με το Sport Mode με την τελική ταχύτητα διαρκώς με 70-80 χιλιόμετρα την ώρα. Σε αυτή την περίπτωση να ξέρετε ότι η αυτονομία αγγίζει περίπου τα 45 χιλιόμετρα, ανάλογα φυσικά και με τις συνθήκες. Οι συνθήκες δοκιμών αυτές τις μέρες ήταν σχετικά καλές, 15, 17, 18 βαθμοί Κελσίου, οπότε δεν θεωρούμε ότι έχασε πολύ σε αυτονομία, ίσως ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1-2-3% λόγω θερμοκρασιών, όχι περισσότερο. Και δεν είχαμε και κοντραέρα σε περισσότερες περιπτώσεις, οπότε θεωρούμε ότι τα νούμερα που βγάλαμε είναι κοντά στα πραγματικά. Να πούμε και για τον φορτιστή, ο οποίος είναι σίγουρα από τα πλεονεκτήματα του σκούτερ, ο φορτιστής της Yandea, μεταλλικός, ζυγίζει περίπου 3 κιλά και το καλό του είναι ότι είναι 12 αμπέρ. Είναι λοιπόν ένας τάχης φορτιστής, έχει και ένδειξη πάνω του, ώστε να σας δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας με λεντάκια που αναβοσβήνουν ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για να ξέρετε πότε περίπου θα τελειώσει η φόρτιση. Βέβαια υπάρχουν και τα λεντάκια πάνω στις μπαταρίες που το δείχνουν αυτό. Να τονίσουμε ότι μπορείτε να φορτίσετε το σκούτερ, τις μπαταρίες σκούτερ, τόσο πάνω στο σκούτερ όσο και αφαιρώντας τις μαζί ξεχωριστά. Εδώ είναι η θύρα φόρτισης. Από εδώ λοιπόν μπορείτε να φορτίσετε τις δύο μπαταρίες πάνω στο σκούτερ και έχοντας τις συνδεδεμένες ταυτόχρονα λοιπόν, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σπλίτερ, τον διακλαδωτή που δεν έχουμε εδώ μαζί μας. Ουσιαστικά ένα σπλιτεράκι το οποίο μπαίνει στην έξοδο του φορτιστή και βγάζει δύο ίδιες εξόδους για να μπορείτε να πάρετε τις δύο μπαταρίες για παράδειγμα στο σπίτι, στο γραφείο και να τις συνδέσετε και τις δύο ταυτόχρονα με τον φορτιστή. Και τις φορτίζετε ταυτόχρονα. Ιδάλλως μπορείτε απλώς να τις φορτίσετε μία-μία ξεχωριστά. Ο φορτιστής λοιπόν στα 12 αμπέρ επαναφορτίζει τις μπαταρίες και τις δύο μαζί σε περίπου 3,5 ώρες, που είναι μια πολύ καλή επίδοση, γι' αυτό και θεωρείται τάχης φορτιστής. Αλλά για να συμβεί αυτό, όπως είπαμε, πρέπει να τσέχετε και τις δύο συνδεδεμένες μαζί, είτε με το σπλίτερ είτε πάνω στο σκούτερ, και να το επαναφορτίζετε με το φορτιστή στην θύρα. Εάν φορτίσετε την κάθε μπαταρία ξεχωριστά, τότε αυξάνεται ο συνολικός χρόνος φόρτισης, γιατί μειώνεται η σχέση που αποδίδει ο φορτιστής. Ο φορτιστής είδαμε ότι αποδίδει peak 1100 watts περίπου και κρατάει πολύ κοντά σε αυτήν την ισχύ εάν έχετε συνδεδεμένες και τις δύο μπαταρίες ταυτόχρονα. Κάνει και θόρυβο βέβαια, έχει ένα αναμυστηράκι καθώς θερμαίνεται με τόση ισχύ και είναι αρκετά θορυβόδες. Αν όμως συνδέσετε μόνο μία μπαταρία πάνω του, τότε η ισχύ του συνήθως κυμαίνεται στα 600-650-700 watts, με ένα μικρό πικ που κάνει πάλι πάνω από τα 1000 μόλις η μπαταρία φτάσει στο 85 περίπου της 100 προς 90 και μετά αρχίσει να πέφτει σταδιακά ισχύς μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση. Εκεί λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η κάθε μπαταρία επαναφορτίζεται σε περίπου χοντρικά 2,5 ώρες, οπότε αν τις φορτίζετε ξεχωριστά τις μπαταρίες, συνολικά θα χρειαστείτε 5 ώρες. Αν όμως τις έχετε συνδεμένες ταυτόχρονα πάνω, ο χρόνος φόρτισης πέφτει όπως είπαμε στις 3,5 ώρες. Από πλευράς ενέργειας χρειαστήκαν περίπου 3 κιλοβατόρες για μία πλήρη φόρτιση και των δύο μπαταριών, το οποίο αν κάνετε τους υπολογισμούς μπορείτε να δείτε πόσο θα σας κοστίζει η μετακίνηση με το Yandea C1S Pro με τις δύο αυτές μπαταρίες που διαθέτει και με την αυτονομία που είπαμε ότι βγάζει. Κάτι σημαντικό που σας ενδιαφέρει είναι ότι η εταιρεία δίνει 2 χρόνια εγγύηση για το σκούτερ και αυτή περιλαμβάνει και τις μπαταρίες, το οποίο είναι σημαντικό. Ό,τι και αν κάνετε λοιπόν σε αυτά τα 2 χρόνια, εάν οι μπαταρίες παίζουν κάτω από το 80% της χωρητικότητάς τους, είναι προς αντικατάσταση, δωρεάν αντικατάσταση από την εταιρεία. Η εταιρεία δίνει περίπου 800 κύκλους φόρτισης, από ό,τι είδαμε, ότι μπορούν να αντέξουν αυτές οι μπαταρίες άνετα. Οπότε τώρα έχετε μια εικόνα των χιλιόμετρων που θα διανύσετε σίγουρα, αλλά σε κάθε περίπτωση η διετής εγγύηση σας καλύπτει σε μεγάλο βαθμό. Πάμε να βάλουμε ξανά την μπαταρία μέσα. Να πούμε βέβαια για τη δεύτερη μπαταρία ότι θα θέλαμε να υπάρχει κάποιο είδους τρόπος να την τραβάμε λίγο πιο εύκολα προς τα έξω. Είναι λίγο δύσκολο να βγει, καθώς υπάρχει και αυτή η προστατευτική μπάρα εδώ από πάνω, οπότε αναγκαστικά την τραβάμε ελαφρώς από το βύσμα της προσεκτικά,
και μόλις βγει λίγο πιο έξω μπορούμε μετά να την φέρουμε προς τα έξω για να την ξεκουμπώσουμε και να την αφαιρέσουμε και αυτή, και με τον ίδιο τρόπο την επανατοποθετούμε. Ξαναβάζουμε λοιπόν την κύρια, την πρωτεύουσα μπαταρία, να το πούμε έτσι. Κλείνουμε το καπάκι και είμαστε έτοιμοι. Το σκούτερ μπαίνει πάλι σε ηλεκτρικό mode. Υπενθυμίζουμε ότι αν απομακρυνθείτε, αν κλείσετε μάλλον το σκούτερ και απομακρυνθείτε πάνω από 2 μέτρα από αυτό, ότι θα κλειδώσει αυτόματα. Το ακούσατε. Και αντίστοιχα, αν είστε εντός ακτίνας 2 μέτρων από αυτό, μπορείτε να πιέσετε, να ξεκλειδώσει, να ανοίξετε, να φύγετε. Πάρα πολύ απλά και εύκολα. Αυτό είναι το keyless entry. Νομίζω είπαμε όλα όσα μπορούσαμε για το C1S Pro, για να καλύψουμε όσο δυνατόν περισσότερο τη λειτουργία αυτού του σκούτερ. Το DRL γύρω από το φανάρι, τριγωνικό. Πιστεύω σας δώσαμε μια αρκετά καλή εικόνα των δυνατοτήτων του. Εμφανισιακά φυσικά περιορέξεως. Εμένα προσωπικά μου αρέσει η σχεδίασή του, γιατί μου αρέσει κάθε τι ιδιαίτερο, κάθε ξεχωριστό σχήμα που βλέπω στο δρόμο. Δεν θέλουμε να βλέπουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Είναι μια σχεδίαση που επιλέγει αντέα για κάποια μοντέλα και είναι πολύ ξεχωριστή. Από πλευράς λειτουργικότητας, επιδόσεων, ισχύως, αυτονομίας, μας κάλυψε σε γενικές γραμμές το C1S Pro. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για επαγγελματικούς σκοπούς. Είναι καλό το ότι υπάρχουν δύο μπαταρίες, γιατί παίρνει και την πλήρη επιδότηση του κινούμε ηλεκτρικά 2, δηλαδή τα συν 300 ευρώ χάρη στη δεύτερη μπαταρία. Έτσι η τιμή του, να το πούμε και αυτό, το αφήσαμε για το τέλος, που είναι αυτή τη στιγμή στις 4.975 ευρώ λιανική, με την επιδότηση πέφτει στις 3.475 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή με την οποία μπορείτε να αποκτήσετε μετά την επιδότηση το Yandea C1S Pro. Θα σας καλύψει λοιπόν άνετα εντός πόλης, θα σας καλύψει εκτός πόλης αλλά με περιορισμένη αυτονομία. Μπορεί άνετα να δεχτεί 2 άτομα, να ανέβει και στη μεγαλύτερη κλίση, τα 6.000 W είναι αρκετά. Είναι μια ισχύς που δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν σας φτάνει κάπου, σε καμία περίπτωση, όσο βάρος και να έχετε πάνω. Το Sport Mode προσφέρει αρκετά καλές επιδόσεις, η αυτονομία είναι ικανοποιητική. Αν αναλογιστούμε ότι οι μπαταρίες είναι 20 και 20, 40 αμπερόρες, οπότε είναι καλή αυτονομία για αυτή τη χωρητικότητα. Και αναμένουμε να δοκιμάσουμε και την τεχνολογία, δηλαδή το smart connectivity του C1S Pro και άλλων μοντέλων, όταν αυτή με το καλό ενεργοποιηθεί. Προφανώς βγήκε μεγάλο το βίντεο. Πολλές φορές με ρωτούν κάποιοι από εσάς γιατί βγαίνουν τόσο μεγάλα τα βίντεο και αν κάποιος πραγματικά θα ενδιαφερθεί να τα δει. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όσοι θέλουν να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό σκούτερ, ένα ποδήλατο, ένα πατίνι, ένα αυτοκίνητο, θα κάτσουν να δουν το βίντεο μέχρι τέλους, γιατί τους ενδιαφέρει κάθε λεπτομέρεια που μπορώ να μεταφέρω γι' αυτό. Και αυτός είναι ο λόγος που κάνω αυτά τα μεγάλα σε διάρκεια βίντεο, για να είναι όσο πιο αναλυτικά γίνεται. Οι υπόλοιποι μπορείτε απλά να δείτε μία σύνοψη του βίντεο, να δείτε κάποια αποσπάσματα, να δείτε κάποια, γι' αυτό βάζουμε τα κεφάλαια, τα chapters, για να πάτε πιο γρήγορα στον τομέα που σας ενδιαφέρει, π.χ. στην αυτονομία ή στην ισχύ στις επιδόσεις, για να πάρετε μία γενική ιδέα γρήγορα, χωρίς να αναλώσετε πολύ χρόνο, αλλά τα βίντεο τα κάνουμε κυρίως για όσους ενδιαφέρονται πραγματικά να αποκτήσουν. Και εν τέλει μετά τα βίντεο μας βλέπουμε ότι κάνουν σωστές επιλογές και χαιρόμαστε γι' αυτό όταν αναλαμβάνουμε τέτοια μηνύματα από εσάς. Ένα ηλεκτρικό μοντέλο, οπότε ελπίζω να σας είπαμε όσα περισσότερα μπορούσαμε και να σας δώσαμε μια πολύ καλή εικόνα για τις δυνατότητες του μοντέλου αυτού της Yandea. Αυτό είναι λοιπόν το Yandea C1S Pro. Μπορείτε να το δείτε όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας στο επίσημο site της εταιρείας, αλλά και να το βρείτε διαθέσιμο στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της Mototrend. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Θυμίζω ότι στα σχόλια μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, τόσο για το C1S Pro όσο και για οποιοδήποτε άλλο μοντέλο παρουσιάζω κατά καιρούς, και μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν πολλά περισσότερα βίντεο.